Τώρα μπαίνω στον πειρασμό. Κύριε Σκουρλέτη, για κλεφτοπόλεμο δεν είπατε? Πότε τα φέρατε εσείς τα νομοσχέδια για την παιδεία? Τη μεγάλη εβδομάδα ο κύριος Γαβρόγλου και τον Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος, δεύτερο νομοσχέδιο. Επομένως, κρήτων του σιγάν, για να το πω σε αρχαιοελληνική γλώσσα. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα, όλες, μα καλά δεν θα υπήρχε μια εξαίρεση, ό,τι νόμους έφεραν συνολικά για την εκπαίδευση, τα έφεραν όταν ήταν κλειστά τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, εν μέσω πανδημίας, η Νέα Δημοκρατία το απογείωσε. Όταν δηλαδή συνολικά η εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και γονείς και άλλοι, ήταν σε κατάσταση με λειτουργίες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Γιατί το κάνετε αυτό? Τυχαίο είναι? Τυχαίο είναι αυτό? Γιατί δεν συμφωνεί κανένας μαζί σας. Και έρχεστε εδώ και μας δουλεύετε ψιλόγαζοι με τις δημοσκοπήσεις. Που δημοσκόπηση, άμα ρωτήσεις κάποιον, είσαι ευχαριστημένος από το σημερινό σχολείο, θα σου πει όχι. Θες να αναβαθμιστεί, θα σου πει ναι. 80% λέει. Τόση του Κουκουέ, τόση του ΣΥΡΙΖΑ, τόση των υπόλοιπων. Άρα, με στημένες δημοσκοπήσεις και ερωτήματα, βγάζετε συμπέρασμα ότι στηρίζει ο ελληνικός λαός. Είστε μακριά ανοιχτωμένοι. Και είσαστε πολύ μακρύτερα όταν θα εισπράξει τα αποτελέσματα. Γιατί ακόμα δεν έχουν εισπραχθεί τα αποτελέσματα από τον κόσμο, από τις ονομαζόμενες μεταρρυθμίσεις που λέτε ότι κάνετε. Ωραία λόγια. Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών. Τι κρύβεται όμως πίσω από όλα αυτά? Για να δούμε τι είναι. Εμείς θα το πούμε γενικά, γιατί κανένας άλλος δεν μιλάει γι' αυτό. Γιατί ορισμένοι κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους και άλλοι θαραλέα το υποστηρίζουν, αλλά προσπαθούν να το εμφανίσουν διαφορετικά. Κρύβεται μία ενιαία στρατηγική που ακολουθείται εδώ και χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις. Απλά τώρα επιταχύνεται και απογειώνεται από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι κομμάτι της γενικής στρατηγικής, η οποία λέει προσαρμογή της εκπαίδευσης, της ανάγκης της αγοράς και της οικονομίας. Δηλαδή, της καπιταλιστικής οικονομίας. Δηλαδή, ποιος είναι ο κινητήριος μοχλός της καπιταλιστικής οικονομίας? Δηλαδή, κεφάλαιο. Στις ανάγκες του κεφαλαίου. Που τι απαιτεί σήμερα? Φθηνό, ευέλικτο εργατικό δυναμικό, πλήρως υποταγμένο στις ανάγκες κερδοφορίας του και ταυτόχρονα θέλει βέβαια και ένα επιστημονικό δυναμικό συμπληρωματικό που μπορεί να προέρχεται κυρίως από μεσοαστικά στρώματα, με δεδομένο ότι τα στελέχη της αστικής τάξης που είναι στην κορυφή της οικονομίας κυρίως προέρχονται από τα ξένα πανεπιστήμια. Είναι ψαμά? Όχι. Και πώς προέρχονται? Με τι? Με ικανότητες και με βάση εισαγωγές? Βεβαίως. Με ικανότητες χιλιάδων ευρώ και εκατοντάδων χιλιάδων που δεν μπορούν να πληρώσουν άλλοι. Γιατί δεν είναι μόνο τι πληρώνουν στα πανεπιστήμια, είναι που μένουν, τι τρώνε, τι κάνουν κλπ. Αυτή είναι η συνολική στρατηγική που θέλει να πετύχει αυτά τα πράγματα. Και έτσι διαμορφώνεται ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Και εδώ υπάρχουν δύο πολιτικές. Δεν υπάρχουν τρεις ούτε τέσσερις. Τι στόχο έχει η εκπαίδευση? Πρώτα απ' όλα, να βγάλει μηχανάκια. Ό,τι ζητάει η οικονομία μόνο. Τι λέτε τώρα? Δεν πρέπει ένα παιδί να έχει πολύπλευρη γνώση? Δεν πρέπει να αποκτήσει τις γνώσεις του ανθρώπινου πολιτισμού? Να αποκτήσει κριτικό πνεύμα? Να ξέρει τις νόμους της κοινωνικής εξέλιξης? Να ξέρει και να σκέφτεται ότι μπορεί να αλλάξει αυτά που είναι στραβά σήμερα? Όχι, λέτε εσείς. Αντικατάσταση. Θέλουμε μηχανάκια με δεξιότητες που θα αποκτούν συνέχεια ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η οικονομία. Και να σας πω και κάτι, σταματήστε να δουλεύετε τον κόσμο, θα βρουν όλοι δουλειές. Το αποδεικνύει η ίδια η βάρβαρη πραγματικότητα σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες και στις κορυφαίες που η ανεργία κυριολεκτικά είναι στα ύψη. Θέλετε λοιπόν ανθρώπους τέτοιους και έτσι ξεδιπλώνεται και όλη αυτή η στρατηγική και υπάρχουν και τα ιδεολογικά ζητήματα που δεν είναι να τα υποτιμάς. Παράδειγμα, καλοκαίρι του 20, καταργεί η Νέα Δημοκρατία κοινωνικές επιστήμες και καλλιτεχνική παιδεία. Τι λέτε? Τα παιδιά τι είναι? ζωά. Δεν θέλουν να ξέρουν μουσική. Ακούνε όλα. Δεν θέλουν αθλητισμό. Δεν πρέπει να ξέρουν κοινωνικές επιστήμες, βέβαια, που τις διδάσκεται αντιστραμμένες. Έχει σημασία όμως. Να ασχοληθούν λίγο και με αυτά, να ανοίξει το μυαλό τους. Και εδώ υπάρχει αντίφαση στον ίδιο καπιταλισμό και θα πω ένα παράδειγμα παρακάτω. Δεύτερο ζήτημα. Λειτουργία εργαστηρίων δεξιοτήτων που είναι εφήμερη γνώση. Δεν έχει βάθος. Πρέπει να ξέρεις τη βίδα και όχι συνολικά. Από πού έρχεται, τι κάνει, πώς εξελίχθηκε, για να μπορείς να είσαι γρήγορος και αποτελεσματικός. Τι άλλο? Ανορθολογισμός. Απορείται τώρα με τους αντιεμβολιαστές. Αλλά την ίδια στιγμή όλοι σας προωθείτε, τι προωθείτε? Την ατομική ελευθερία. Αυτό που λέγεται δικαιωματισμό σε βάρος της κοινωνικής συνολικά. Τι λέτε? Στην πράξη και αυτό θα φανεί και στο επόμενο. Εγώ δικαίωμά μου να τραβάω πρέζα. Δικαίωμά μου να κάνω, πώς το λένε, ηρωίνη. Δικαίωμά μου να τραβάω κοκαίνη. Εγώ το καθορίζω το σώμα μου. Τι σε νοιάζει εσένα? Λέω τα πιο ακραία. Και υπάρχουν κι άλλα βέβαια. Δικαίωμά μου να καθορίζω το φύλο μου. Κόντρα στους φυσικούς νόμους στα 18. Θα το προωθήσετε όλοι μαζί αυτά. Έρχονται. Και μετά σου λέει κι ο άλλος, αφού δεν υπάρχει μια αντικειμενική αλήθεια, και οπότε, αφού μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, δεν κάνω το εμβόλιο. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι θα βγάλω κέρατα. Ή δεν ξέρω, θα καταστραφεί το DNA. Αναρθολογισμός πλήρης. Κόντρα στην εξέλιξη της επιστήμης. Αυτά διδάσκεται και στα σχολεία, για να μην πω παραδείγματα, για να φρικάρετε. Παραδείγματα ζωντανά όμως, όχι που οδηγεί αυτή η λογική. Δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια. Υπάρχουν πολλές αλήθειες. Τι λέτε τώρα? Πολλές αλήθειες υπάρχουν. Τι είναι αυτό? Είναι ποτήρι, επειδή εγώ το βλέπω διαφορετικά, μπορεί να είναι αρχαίο αγγείο. Δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια, υπάρχει. Αλλά δεν τη θέλετε. Να το πούμε απλά. Τώρα για να μην το αναλύω άλλο. Τι κάνετε? Όχι μόνο εσείς, όλος ο καπιταλιστικός κόσμος. Τα παιδιά των εργατών εργάτες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, που θα ενισχύουν τον κανόνα, των μεσοαστικών στρωμάτων στο πανεπιστήμιο ή στο κολέγιο. Εκεί ποια είναι η βάση της εισαγωγής, κυρία Κεραμέως, στα κολέγια? Η τσέπη. Έτσι δεν είναι? Η τσέπη δεν είναι? Όποιος έχει πάει με τον παρά μου, λέει, και την κυρά μου. Ενώ οι άλλοι πρέπει να ξεπατωθούν στα φροντιστήρια όλα τα χρόνια, αν μπορούν, για να μπορέσουν να περάσουν, γιατί μερικοί μπορούν. Μπορούν, έχουν και χρήμα, μπορεί να πληρώσουν και τα καλύτερα. Δεύτερο και τρίτο, η ελίτ, τα Harvard, τα MIT και πώς τα λένε, όλου του κόσμου, που ένα εργατόπεδο για να πάει εκεί πρέπει να πεθάνουν 7 φορές στη δουλειά οι γονείς του. Αυτή είναι η αναβάθμιση λοιπόν. Το είδαμε στις εισαγωγικές εξετάσεις. Και κύριε, ο Συρίγος έφυγε, ο κύριος Συρίγος. Για πέστε μας αυτό που σας ρώτησε και η Παπαρίκα, κάνετε καμιά έρευνα ποτέ? Τα υπουργεία σας όλων, από την ταξική προέλευση των φοιτητών? Όχι. Κάνετε μια έρευνα τώρα ποιοι μείνανε απ' έξω, με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, για να έχετε αποτελέσματα? Όχι. Έμειναν εκτός λοιπόν. Και οι στατιστικές του κυρίου Συρίγου είναι μαγειρεμένες από αυτές. Γιατί πάει το σύνολο. Υπάρχουν άνθρωποι, και θα σας πω κάτι. Υπάρχει ένας άνθρωπος που μπαίνει σε μια σχολή, δεν τα καταφέρνει για λόγους οικονομικούς. Πρέπει να πάει να δουλέψει, πρέπει να στηρίξει την οικογένειά του. Για λόγους συγκρίας μπορεί να χτύπα ξύλο, πέθανε ο πατέρας του, η μάνα του, και πρέπει να στηρίξει τα αδέρφια του. Δώστε μου, γιατί είναι λίγο. Και σταματάει. Και θα πάει στα 25 και στα 30 και θα πάρει πτυχίο. Και μπορεί να γίνει και κορυφαίος. Γιατί του στερείτε αυτό το δικαίωμα? Αν θέλετε να μην υπολογίζετε έτσι, κάντε μια έρευνα, βγάλετε μερικούς εκτός, όχι εκτός πανεπιστημίου, και δέστε ποιοι είναι η πραγματική δύναμη του πανεπιστημίου. Όχι, έξω. Και είστε άθλοι, άθλοι, γιατί αντί να στηρίξετε τους εργαζόμενους φοιτητές, που ξέρετε από εργαζόμενους φοιτητές, που λιώνουν για να τα βγάλουν πέρα και σε δύσκολες σχολές, αντί να τους στηρίξετε, τους λέτε 4-2. Και τους ζητάτε και ένσημα, αφού ξέρετε ότι δουλεύουν σε μαύρη εργασία. Τόσο σκληρό και βάρβαρο είναι το η πολιτική συνολικά στον καπιταλιστικό κόσμο. Δεν είναι θέμα τώρα μόνο Νέας Δημοκρατίας. Τι έκανε λοιπόν η αναβάθμιση που κάνατε? Αύξησε τον αριθμό μαθητών στα δημοτικά και στην υπηαγωγία στους 25 ανατμήμα. Ναι ή όχι? Αυτό το λέτε αναβάθμιση? Αυτό το λέτε αναβάθμιση? Όταν σου λένε 15 πρέπει να είναι το πολύ 20. Να η αναβάθμιση σας. Τι αποτελέσματα είχε? Τι άλλο είχε η αναβάθμιση? Εδώ είναι η αθλιότητα στο μεγαλείο. Στην επαγγελματική εκπαίδευση, επιβολή της ανήλικης εργασίας και φτηνή μαθητή από τα 15 χρόνια. Όταν ακόμα και ο ΟΗΕ με τα χάλια που είχε λέει όχι παιδική εργασία. Γυρίζεται στο 1900 και συγκρίνεται με την Αφρική. 15 χρονών παιδιά τους βγάζετε στην παραγωγή κατευθείαν. Γιατί δεν κάνετε νέο 12χρονο και υποχρεωτικό σχολείο? Γιατί θέλετε να δώσετε φτηνό κρέας. Και εννοώ κρέας, εννοώ εφηβικές τελικά. Εφηβικά σώματα και ψυχές στην υπηρεσία του κεφαλαίου. Και επειδή ο κύριος Παπαδημητρίου δεν είναι εδώ, και κρίμα, γιατί ξέρει γράμματα και τα ξέρει και καλά. Αλλά ο καθένας κάνει την επιλογή του. Μας είπε ότι αυτά δεν έχουν σχέση, λέει, με το ΣΕΒ και με το κεφάλαιο. Τι είναι αυτά που μας λέτε? Αυτά είναι αταξικά από πάνω. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ σκίζει τα ημάτια του για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι εκεί είναι καλά και ότι εδώ δεν είναι. Τι λέει το σχέδιο ανάκαμψης? Τα κονδύλια. Λέει 1 δις για αναβάθμιση και εξυγχρονισμό των δεξιοτήτων. Απέτηση του ΣΕΒ και του κεφαλαίου σε όλη την Ευρώπη. 471 εκατομμύρια για συγχρηματοδοτούμενη έρευνα ΑΕΗ με ιδιώτες. Πάλι ιδιώτες. Επιχειρήσεις, προγράμματα μαθητείας στον ΟΑΕΔ, μάλλον 143 εκατομμύρια ευρώ για προγράμματα μαθητείας στο ΟΑΕΔ. Πάλι σε αυτό που είπα πριν. 69 εκατομμύρια για δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και καταρτήσεις που προκρίνουν την συνεργασία με επιχειρήσεις. 364 εκατομμύρια για ψηφιακό μετασχηματισμό για να μασίσουν οι εταιρείες. Και τα σχολεία στενάζουν από υποχρηματοδότηση. Ολοκληρώστε, κύριε Παφιλή. Ναι, περιμένετε. Θα ολοκληρώσω γιατί έχουμε. Και μιλάτε για αναβάθμιση. Καλά δεν τρέπεστε. 50% των σχολείων είναι από το 1950. Ναι ή όχι, κύριε Κράμεως? Ναι. Ναι ή όχι? Τα περισσότερα, η συντριπτική πλειοψηφία δεν έχει ελεγχθεί για σεισμούς. Δεν υπάρχει προσεισμικός έλεγχος. Ναι ή όχι? Ναι. Έτσι δεν είναι? Τα νηπιαγωγεία, 3 στα 4 δεν έχουν δικό τους κτίριο, στεγάζονται σε ισόγεια καταστημάτων που νοικιάζονται και ορισμένα στον πρώτο όροφο και άρα στο κοντέινερ. Και μιλάτε για αναβάθμιση με τέτοιες υποδομές. Τι μας λέτε τώρα? Αντί να πάνε τα κονδύλια εκεί για να αναβαθμιστούν, τα δίνετε εκεί που επιλέγει το ίδιο το κεφάλαιο. Επιγραμματικά λοιπόν, για να τελειώνω. Πρώτο θέμα. Αυτονομούμε το σχολείο από τον ασφικτικό έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας. Τι κοροϊδία είναι αυτή? Πώς το αυτονομούμε? Το αυτονομούμε, το καθένα θα είναι αυτόνομο. Κατηγοριοποιούνται πρώτης, δεύτερης, τρίτης διαλογής. 1. Πολλαπλό βιβλίο. Πρώτης, δεύτερης, τρίτης διαλογής. Ανάλογα, λέει, με τις μαθησιακές ικανότητες. Λες και τα παιδιά γίνονται χαζά. Ή από ένα σημείο και μετά δεν έχουν μυαλό, δεν έχουν σκέψεις, δεν έχουν κοινωνικές παραστάσεις. Όχι, θα τα χωρίσουμε. Άλλο βιβλίο θα κάνει και η Φυσιά, άλλο βιβλίο θα κάνει για Βαρβάρα. Άλλο το Κερατσίνι, άλλο σχολείο εκεί, άλλο εδώ, άλλο εκεί. Μην μας πείτε εξαιρέσεις, γιατί οι εξαιρέσεις, λέω, ενισχύουν τον κανόνα. Διασπάται ο ενιαίος χαρακτήρας της εκπαίδευσης, ναι ή όχι? Θα μαθαίνουν όλα τα παιδιά τα ίδια? Όχι. Δεν θα μαθαίνουν τα ίδια. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Αυτά που σας είπα πριν. Τα καλά, τα μεσαία και τα της εργατικής τάξης. Γιατί εκεί μένει η εργατική τάξη και δεν μένει αλλού. Πέρα αν είναι και κανένας από τους παλιούς. Κύριε Παφίλη, σε κάποια κυφισά. Αφήστε με, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει τώρα, δεν πειράζει. Θα μιλάει και ο Καραθανασόπουλος, αλλά έχει άλλο νομοσχέδιο. Μας τα βάλατε όλα μαζί τώρα και πρέπει να. Πολλαπλό βιβλίο τα ίδια. Άλλο βιβλίο αναβαθμισμένο, εκεί που υπάρχει μαθησιακό επίπεδο κλπ. Τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών θα ακολουθήσουν το δρόμο της οικογένειας. Αυτό θέλετε. Δηλαδή θα γίνουν εργάτες, πέρα από από άλλη εξαίρεση. Και εδώ είναι και ο απόγειος. Για πέστε μας, κυρία Κεραμέως. Δεν είναι προσωπικό το θέμα, έτσι, να είμαστε καθαροί. είναι πολιτικό. Εντάξει. Για πέστε μας λοιπόν, αφού θα έχουμε τρεις βαθμίδες σχολείων, α, β, γ, γιατί στις εξετάσεις θα βάλετε ενιαία θέματα σε όλους? Για πέστε μας, ποιος θα βοηθηθεί σε αυτό? Τα καλά σχολεία ή τα τελευταία σχολεία? Ενιαία τράπεζα θεμάτων, ενιαίες εξετάσεις. Κόφτης δηλαδή. Κόφτης αδίστακτος, ταξικός. Και εδώ, γιατί από κανονικά η Νέα Δημοκρατία, συνεχίζοντας τα προηγούμενα, πρέπει να είναι το κόμμα του κόφτη σε σχέση με την παιδεία και για τα πανεπιστήμια και για αλλού. Προετοιμασία, λέει το μάθημα, έχουμε νέες μεθόδους. Προετοιμασία στο σπίτι, δουλειά στο σπίτι και στο σχολείο θα κάνουμε συζητήσεις και τέτοια. Πέστε μας, ένας εργάτης που φεύγει το πρωί 5 η ώρα και πάει στα Ενόφυτα και γυρίζει με το έκτρωμα νόμο του Χατζηδάκη στις 7 και στις 8 το βράδυ και η γυναίκα του είναι εμποροϊπάλληλος με σπαστό ωράριο, πώς θα βοηθήσει το παιδί αυτό στο σπίτι? Πώς θα έρθει πτώμα, δεν θα έχει όρεξη να κάνει τίποτα. Στο έλεος λοιπόν, ενώ τα παιδιά της αστικής τάξης θα πάρουν και ήδη. Ολοκληρώστε παρακαλώ, ολοκληρώστε. Σας παρακαλώ πολύ, ολοκληρώστε, γιατί έχετε περίπου πολύ το χρόνο. Σύμφωνοι, εντάξει. Και εδώ θέλουμε να κάνουμε και μια επόμνηση. Σταματήστε το παραμύθι της δημόσιας δωρεάν παιδείας. Γελάει ο κόσμος. Παντού πληρώνεις. Αγγλικά, αθλητισμό, πολιτισμό, ό,τι θέλεις. Σταματήστε το αυτό και εδώ είναι δύο κόσμοι. Είμαστε εμείς και τα υπόλοιπα κόμματα. Εμείς λέμε η παιδεία πρέπει να είναι δημόσια δωρεάν και να καταργηθεί η ιδιωτική εκπαίδευση. Και μετά λέτε και ισοτιμία. Και ποιο τα λέτε δηλαδή? Το παιδί του βιομήχανου, του τάδε, του τάδε, έχει τις ίδιες προϋποθέσεις. Εκτός αν γίνει τορναδόρος, κυρία Παπακώστα. Και παίρνει 4.000 το μήνα. Πόσοι τορναδόροι θα έρθουν στα Τρίκαλα? 5-10? Φέρτε μας διευθύνσεις και ονόματα να τους αναειδοποιήσουμε. Για να έρθουν με 4.000 το μήνα. Μην μιλάτε τώρα. Και αν θέλουν 10, τι θα γίνει? Λύθηκε το πρόβλημα για όλου του τορναδόρου. Εμεί δεν λέμε όλοι στα πανεπιστήμια. Λέμε όλη μόρφωση, γενική και μετά επιλογή. Μέχρι τα 18. Όχι από τα 15, όχι από τότε που γεννιόνται, γιατί τώρα το θέλετε από τότε που γεννιόνται. Ευχαριστώ κύριε Παφιλή. Τελειώνω. Διεθνής πρακτική. Μάλιστα. Οι χώρες, το Φιλανδία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, σας είπε ο Γιώκας, ο Γιάννης, κάμποσα. Έχουμε κι άλλα. Διαβάστε και κανένα ριζοσπάστη να ξεστραβωθείτε, όπως λένε στο χωριό μου. Έρευνες είναι δικές μας. Δέστε, Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία. Ναυαρχίδες του καπιταλισμού στην Ευρώπη. Ποσοστό υψηλών βαθμολογιών των παιδιών με βάση την οικογενειακή προέλευση. Γερμανία, κοντά στο 20% τα παιδιά των πλούσιων οικογενειών. 5,5 μεσαία. 2,5 της εργατικής τάξης. Γαλλία, ακόμα πιο ψηλά. Πάνω από 20% τα παιδιά ανώτερης κοινωνικο-οικονομικής τάξης, όπως λένε. Γύρω στο 10, πιο κάτω από το 10. Καταθέσετε το στα πρακτικά καλύτερα, κύριε Παφιλή. Καταθέσετε το. Και στη Βρετανία ακόμα χειρότερα. Ευχαριστώ. Αυτά πολύ είναι τα μοντέλα τα ευρωπαϊκά που προπαγανδίζεται. Και ότι εδώ φταίει ο Μητσοτάκης, δηλαδή και η κυβέρνησή του μόνο, όχι δεν φταίει. Αλλά εφαρμόζουν την ίδια πολιτική παντού όλες οι κυβερνήσεις. Φιλανδία. Το μεγάλο σας μοντέλο, δεν διαβάζω την έκθεση της Φιλανδικής Πρεσβείας, θα την καταθέσω για να υπάρχει. Μόνο θα διαβάσω το Φιλανδικό Κέντρο Αξιολόγησης Εκπαίδευσης σε παρουσίαση έκθεση το 2020 διαπιστώνει αύξηση της διαφοροποίησης της γνώσης και της ικανότητας των μαθητών, τις οποίες συνδέει και με το εκπαιδευτικό υπόβαθρο της οικογένειας. 2.500 σχολεία κλείσανε. Η Νόκια, θα τα πει ο Γιάννης για να μιλάω. Επομένως, τέλειωσα. Η φράση μου μόνο τέλειωσε. Είναι σκληρή ταξική νόμη. Ό,τι και να λέτε οι υπόλοιποι, είναι οι νόμοι της καπιταλιστικής οικονομίας, που θέλει και στην εκπαίδευση. Και αυτό αρνείστε. Και λέτε ότι υπάρχει και καλός καπιταλισμός. Biden, άκουσαμε και τον Biden τώρα. Όπου πας στην Αμερική θα φρικάρεις, τέτοια θα φτιάξετε. Να πας στο Χάρλεμ, να πας σε συνοικίες εργατικές λαϊκές και να πας και στο Long Island ή και κάπου αλλού για να δείτε τι σχεδιάζετε για το μέλλον της. Δεν θα σας περάσει. Δεν θα σας περάσει και θα είμαστε στην πρώτη γραμμή. Εμείς θέλουμε προσωπικότητες και ανθρώπους που να σκέφτονται. Εσείς θέλετε ρομποτάκια στην υποταγή των αφεντικών. Γι' αυτό ο κόσμος πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει.